Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Καλησπέρα σας. Αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και τις συντάξεις προωθούνται ταχύτερα. Μετά την προαναγγελία του κ. Χριστοδούλου για παράταση του ορίου συνταξιοδοτήσεως στα 65 χρόνια και αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, απόψε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε ότι οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τις αρχές του 1992. Για να ξεπεράσει την κρίση η ελληνική οικονομία και να προχωρήσει στη φάση της οικονομικής ανόρθωσης, αναγκαίο είναι να υπάρξουν ριζικά μέτρα σε δύο βασικούς τομείς: στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και στο φορολογικό μας σύστημα. Αυτό ήταν το μήνυμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού απόψε το βράδυ στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προωθήσει τα μέτρα για την αναμόρφωση της φορολογίας αλλά και το σύστημα συντάξεων οπωσδήποτε μέσα στους πρώτους μήνες του 1992. Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως το μεσημέρι είχε αφήσει να εννοηθεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Χριστοδούλου, θα αφορούν κυρίως την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το νομοσχέδιο όμως για την ριζική μεταβολή του φορολογικού συστήματος θα ψηφιστεί και αυτό μαζί με το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Ο τρίτος βουλευτής κατήγορος, ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, διατυπώνει τις προτάσεις του σήμερα από την εισαγγελική έδρα στο ειδικό δικαστήριο. Η αγόρευση, πέραν των άλλων, αποκτά και ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι κ. Κατσαρός και ο Κωνσταντόπουλος έχουν διαφοροποιηθεί. Χτες, ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος έκανε απαλλακτικές προτάσεις και για τους τρεις κατηγορούμενους. Αλλά πρόσθεσε. Η αλήθεια, ναι, δεν πέρασε. Από προστάσεις. Από εκείνους που ήξεραν όλη την αλήθεια, κανείς δεν την είπε στο δικαστήριό σας. Δεν θα αποκαλυφθεί στο δικαστήριό σας. Ούτε η αλήθεια, ούτε η πραγματική ένοχη. Και πρόσθεσε. Η συνολική αλήθεια θα μαθευτεί μετά. Δεν υπάρχει κανένα σε τούτο τον τόπο που να ντρέπεται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Κυρίες και κύριοι, πετάει προς το Λονδίνο αυτή την ώρα και δίδει ελπίδες, φτερά μάλλον σε ελπίδες για ζωή, η καρδιά μιας νέας κοπέλας που έμεινε κλινικά νεκρή από τροχαίο δυστύχημα. Η μητέρα της δόρισε τα όργανα της κόρης της και ανάμεσα στο νοσοκομείο Μεταξά και στην κλινική Χέρφιλ του Λονδίνου στήθηκε μια αερογέφυρα ζωής. Στις 8 και 4 έφτασαν τα ασθενοφόρα στην οδεία μοτοσυκλετιστών. Ο βοηθός του καρδιοχειρουργού Γιακούμπ, κ. Στέργιος Θεοδωρόπουλος, ήρθε από το Λονδίνο στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά να παραλάβει την καρδιά και τους πνεύμονες της άτυχης 26χρονης Μαρίας που έπεσε θύμα τροχαίου την περασμένη Κυριακή. Η πνεύμονα πάνε σε έναν Έλληνα και η καρδιά σε κάποιον Άγγλο. Μεγάλος Έλληνας είναι. Ο Έλληνας είναι 40 χρονών. Η επιχείρηση κράτησε 2 ώρες. Η μητέρα της άτυχης Μαρίας, που κράτησε ευγενικά την ανωνυμία της, μίλησε για την προσφορά ζωής. Προσφορά ζωής είναι σε όλες τις μητέρες που βρεθούν στη δική μου θέση να κάνουν το ίδιο, να βλέπουν οι άλλες μανάδες τα παιδιά τους που είναι άρρωστα και παιδεύονται και να κάνουν και αυτές οι μητέρες το ίδιο, εκεί που θα τα φάει το χώμα, να βλέπουν τα νιάτα να κυκλοφορούν και να ζουν, να επιβαίνουν. Το ΙΠΑΡ μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Κλινική στην Πάντοβα, Ιταλία. Οι δύο νεφροί στο Λαϊκό και οι κερατοειδείς στο Γενικό Κρατικό. Δύσκολη Πέμπτη ξημερώνει, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες επιχειρήσεις απεργούν αντιδρώντας τις αποκρατικοποίησεις. Τα προβλήματα από τις διακοπές ρεύματος λόγω της απεργίας στη ΔΕΗ πυκνώνουν. Προβλήματα θα υπάρξουν και στις συναλλαγές στις τράπεζες, ενώ για την απεργία στην Ολυμπιακή η διοίκηση βεβαιώνει ότι τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά. Ας δούμε όμως ποιες περιοχές της Αθήνας θα νιώσουν σήμερα πρώτες τις διακοπές στο ρεύμα. Η αρχή θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί στην Καλυθέα, τις Τζιτζιφιές, το Κουκάκι και στις γύρω περιοχές. Από τις 11 μέχρι τις 12, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι γειτονίες του Εγάλεου, του Περιστερίου, της Νέας Ζωής και των Ενδιοσίων. Μετά τις 12 και μέχρι τις 2 το μεσημέρι, το ρεύμα θα κόβεται σταδιακά σε περιοχές από τη Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, την Πεύκη και την Κηφισιά και από την Καστέλα, τα Καμίνια, το κέντρο του Πειραιά, το Μοσχάτο, τον Ταύρο και του Ρέντι. Τα προβλήματα πιστεύετε ότι θα τελειώσουν μέχρι αυτό το βράδυ και αφού τις συνέπειες της απεργίας τα έχουν νιώσει και οι κάτοικοι της πλατείας Αττικής, του Κολονού, του Μεταξουργείου, του Γκίζη, των Αμπελοκήπων, του Ζωγράφου και των Ηλυσίων. Προβλήματα όμως δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν και απόψε σε αρκετές περιοχές Αττικής που μέχρι τώρα δεν τους είχε κοπεί το ρεύμα. Οι προσλήψεις στο δημόσιο που είχαν προαναγγελθεί πάγωσαν ξαφνικά χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έμεινε ανοιχτό το παράθυρο για μεμονωμένες προσλήψεις με βάση την αρχή για κάθε 2 συνταξιούχους μια νέα πρόσληψη. Αλλά πολλοί υπουργοί εξέφρασαν με ζωηρό τρόπο τις διαφωνίες τους και το θέμα παρέμεινε ανοιχτό. Οι υπουργοί που διαφωνούν επικαλούνται πιεστικές ανάγκες των υπουργείων του εξωτερικού, όπως παραδείγματος χάρη ο κ. Σουφλιάς για εκπαιδευτικούς, ο κ. Παλαιοκρασάς για φοροτεχνικούς, ο κ. Καλατζάκος και άλλοι. Πρόβλημα προέκυψε σήμερα και με την τήρηση της αρχής του 2-1, δηλαδή της υποχρέωσης για κάθε 2 εξερχόμενους να προσλαμβάνεται ένας. Και αυτό γιατί το συνολικό άθροισμα των αναγκών, όπως παρουσίασαν οι υπουργοί, αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο του συνολικού αριθμού των εξερχομένων. Πάμε στην Ιουγκοσλαβία. Οι Κροάτες αποχωρούν από το Ντουμπρόβνικ. Στα άλλα όμως μέτωπα οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Σέρβοι έχουν βάλει στόχο να κυριαρχήσουν στο 40% του εδάφους Κροατίας. Ο ανταποκριτής του Μέγκα στο Βελιγράδι, Νίκος Γεωργιάδης, μεταδίδει.
Συμφωνία για την εκένωση του Ντουμπρόβνικα από την κροατική φρουρά μαζί με τον οπλισμό της επετέφθη σήμερα το πρωί στο Βελιγράδι μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Cyrus Vance και του στρατηγού Κατήγεβιτς Ομοσπονδιακού Υπουργού Αμήνης. Η συμφωνία ισχύει από τις 4 ώρα Ελλάδας σήμερα το απόγευμα και αποτελεί άλλη μια συμβολική ήττα του Ζάγκρεπ που επί της ουσίας εγκαταλείπει την πόλη στους Ομοσπονδιακούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα αποσυρθούν αφού η γραμμή Αμήνης τους μεταφέρθηκε βορειότερα στο δέλτα του ποταμού Νερέτβα. Ενώ ο Βαν συμμετέβη σήμερα στην Κροατία, συνεχίστηκαν οι σποδρότατες συγκρούσεις στην δυτική και κεντρική Σλαβωνία, στη γραμμή αντιπαράθεσης Νόβα Γκράτιτσκα Πάκρατς, ενώ επανελήφθηκαν βολές πυροβολικού στο Όσιεκ. Το μέτωπο πλέον προσδιορίζεται στη γραμμή Κάρλοβα Γκράτιτσα Πάκρατς, μια γραμμή που αποσπά από την Κροατία το 40% του εδάφους της. Νίκος Γεωργιάδης, Βελιγράδι για το Mega Channel. Αβάσιμους θεωρεί τους φόβους του Μιχαήλ Γκορμπατσόβ για εμφύλιο πόλεμο ο Μπόρις Γέλτσιν. Αλλά ο δήμαρχος Πετρούπολης Ανατόλης Σούμπτζακ ανησυχεί πολύ. Φοβάται όχι μόνο νέο πραξικόπημα, αλλά και εμφύλιο με πυρηνικά όπλα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Μιλώντας σε Σοβιετικούς και Αμερικανούς επιχειρηματίες στο Κρεμλίνο, ο Μπόρις Γέλτσιν τόνισε ότι η νέα συνθήκη ένωσης θα πρέπει να προϋποθέτει την απόλυτη αυτονομία καθώς και την πολιτική και οικονομική κυριαρχία όλων των δημοκρατιών. Και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία μέσα σε το πλαίσιο αυτό δεν αποτελεί απειλή. Αντίθετη όμως άποψη έχει ο δήμαρχος της Πετρούπολης, ο Ανατόλης Σούμτσακ, τονίζει ότι αν η Ουκρανία αρνηθεί να υπογράψει τη νέα συνθήκη ένωσης, είναι βέβαιο πως η Ρωσία θα διατυπώσει εδαφικές διεκδικήσεις. Και ο Σούμτσακ υπογραμμίζει ότι οι διεκδικήσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση, εξέλιξη ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς και οι δύο δημοκρατίες διαθέτουν στο έδαφος τους πυρηνικά όπλα. Ελεύθερος αφέθηκε και ο τελευταίος Αμερικανός όμηρος που κατούσαν φανατικοί μουσουλμάνοι του Λιβάνου. Αλλά στην Ουάσιγκτον δεν άρισε χτες ο δεύτερος γύρος των ομιλιών για το Μεσανατολικό, γιατί οι Ισραηλοί αρνήθηκαν να πάνε στο ραντεβού. Το μυστήριο που κάλυπτε την απελευθέρωση του Τέρι Άντερσον λύθηκε πριν από λίγο. Ύστερα από 6,5 χρόνια ομηρίας, ο Άντερσον έφτασε τελικά στη Συρία και παραδόθηκε στον Αμερικανό πρεσβευτή. Μόνον δύο Γερμανοί παραμένουν δέσμοι στα χέρια των φανατικών μουσουλμάνων και η κυβέρνηση του Χέλμουτ Κόλ εξέφρασε την ελπίδα ότι και εκείνοι σύντομα θα απελευθερωθούν. Και ενώ το δράμα των δυτικών ομήρων του Λιβάνου κοντεύει να φτάσει στο τέλος του, οι συνομιλίες για το Μεσανατολικό στην Ουάσιγκτον καρκινοβατούν. Στην Αμερικανική πρωτεύουσα έφτασαν χθες οι αντιπρόσωποι των Παλαιστινίων, των Ιορδανών, του Λιβάνου και της Συρίας, εξέφρασαν όμως την μεγάλη απογοήτευσή τους για την απουσία του Ισραήλ. Ανυποχώρητο το Ισραήλ θα στείλει τους δικούς του επίσημους εκπροσώπους στην Ουάσιγκτον στις 9 Δεκεμβρίου. Και ο μοναδικός συμβιβασμός που δέχτηκε είναι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με κάθε μία από τις αραβικές αντιπροσωπείες να διεξαχθεί σε διαφορετική ημέρα. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. 4 ώρες κατά και θα συνεχιστεί ακόμη η κρίσιμη συνέλευση των βενζινοπολών με αντικείμενο την απεργία τους που έχουν εξαγγείλει για τη Δευτέρα, διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο περί απελευθερώσεως στην αγορά των πετρελοειδών. Πίσω από αυτή την πόρτα συζητούν από τις 8.30 το βράδυ και κλεισμένων των θυρών οι εκπρόσωποι των βενζινοπολών, αλλά η τύχη της απεργίας που έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα θα κριθεί πιθανότατα σήμερα το μεσημέρι. Στη συνεδρίαση το μοναδικό θέμα και σήμερα είναι η αποτροπή της απελευθέρωσης της αγοράς των καυσίμων, αλλά έχουν ενισχύσει διαφωνίες για τον τρόπο που θα επιδιωχθεί κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η επικρατέστερη πρόταση που συζητείται είναι να ζητηθεί να απαλληφθεί διάταξη που δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες εμπορίας να κατέχουν το 10% των πρατηρίων. Επίσης, ζητούν το πρώτο πεντάμινο του 1992 να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους των βενζινοπολών από το 4,9% στο 8%. Αν τελικά υπερψηφιστεί αυτή η πρόταση, θα τεθεί σήμερα υπόψη των αρμοδίων παραγόντων του Υπουργείου Βιομηχανίας. Η απάντησή τους θα είναι καθοριστική για την τύχη της απεργίας. Κυρίες και κύριοι, χαρτί και μολύβι τώρα για να σημειώσετε τους αριθμούς που βγήκαν απόψε από την κληρωτίδα. Είναι οι αριθμοί 18, 47, 31, 30, 10 και 35. Ο πρώτος χρόνος που συμπλήρωσε το λότο βρήκε το πετυχημένο αυτό παιχνίδι να έχει κάνει τζίρο 101 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια δραχμές. 45 δισεκατομμύρια περίπου μοιράστηκαν στους τυχερούς. 15 δισεκατομμύρια πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού και 11 δισεκατομμύρια ο ΠΑΠ. Οι εξάδρες που κέρδισαν τα εκατομμύρια φτάνουν τους 248. Συμπληρώθηκαν 420 εκατομμύρια δελτία και 3 δισεκατομμύρια στήλες. 200 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 5η, 5 Δεκεμβρίου, από το θάνατο του μεγάλου Μότσαρτ. Η παγκόσμια κοινότητα, κληρονόμος και κοινωνός του έργου του Μότσαρτ, τιμά με εκδηλώσεις στη μουσική μεγαλοφυγία. Στην Ιαπωνία, με ένα πρωτότυπο τρόπο. Στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όλος ο κόσμος, μικρή και μεγάλη, μοιάζει να έχουν μαγευτεί από τον διάσημο συνθέτη. Οι πωλήσεις των δίσκων αλλά και των CD του Αμαντέους Μότσαρτ έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Όπου τυπώθηκε το όνομά του σε μπλούζες μακός, σε κάρτες, στο περιτύλιγμα γλυκών, λειτουργήσε ως μαγνήτης για το αγοραστικό κοινό. Η μουσική του Μότσαρτ ακούγεται παντού τις τελευταίες ημέρες στην Ιαπωνία. Στο μετρό, στα λεωφορεία, σε χώρους εργασίας και φυσικά στις αίθουσες συναυλιών. Και
κυρίες και κύριοι, μόλις πληροφορηθήκαμε ότι έχουμε jackpot στο λότο. Η 49η κλήρωση δεν ανέδειξε κανέναν εξάρι. Ανεδείχθησαν 1097 τυχεροί πεντάριδες που κερδίζουν από 286.000 και 62.474 τεσσάριδες που κερδίζουν από 4.000 δραχμές περίπου από καθένας. Τα σημαντικά λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα. Η Άντση Κατσάτου θα μας ενημερώσει τώρα για τον καιρό που θα έχουμε σήμερα, Πέμπτη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σχεδόν έθρια, οπωσδήποτε κρύα και σαφώς προορταστική η σημερινή Πέμπτη. Ήλιγες νεφώσεις στη χώρα, ο παγετός στα βόρεια και οι πρωινές ομίχλες παραμένουν ρουτίνα του καιρού της εποχής. Πιο συγκεκριμένα, η μετεωρολογική προβλέπει συννεφιά και πολλές πιθανότητες για τοπικές βροχές ή καταιγίδες, ειδικότερα στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις με μέτρια ένταση. Η θάλασσα σε όλα τα πελάγια θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία τώρα στα βόρεια και κεντρικά παιδινά θα κυμανθεί από μείον 3 ως 13, στη δυτική Ελλάδα από 3 ως 18, στην υπόλοιπη χώρα από 1 ως 15 και στα νησιά του Αιγαίου από 7 ως 16 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό με βόρειους ασθενείς μέχρι μέτριους ανέμους, εντάσσεως 4 μποφόρ θα έχουμε σήμερα στην Αττική. Η θάλασσα στο Σαρονικό και νότιο Βοϊκό θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και η θερμοκρασία της πόλης μεταξύ 4 και 12 βαθμών Κελσίου. Πολύ νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στα βόρεια προάστια θα δείχνει 0. Έθριο καιρό θα έχει σήμερα και η Θεσσαλονίκη με ανέμους ασθενείς και τη θάλασσα στο Θερμαϊκό λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα ξεκινήσει από το 0 και θα φτάσει τους 12 βαθμούς το μεσημέρι. Ακολουθεί η συνέχεια της ταινίας με τον φοβερό Κόναν. Επόμενο δελτίο από το Μέγκα στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.